Μπήκαμε μέσα, συναντηθήκαμε με τον κύριο Γκούτσι, τον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος μας είπε ότι κανονικά δεν λέει τέτοια τα πρωτόκολλα, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, αλλά μας δέχτηκε. Του είπαμε τα πάντα, ό,τι έγινε από το ραντεβού, του εξηγήσαμε ξανά και σε αυτόν τα πάντα. Ό,τι έγινε λοιπόν από τη Δευτέρα στο Μαξίμου, από τις υποσχέσεις του παπά, ότι θα ζήταγε τριμερή, ότι θα μας κανόνιζε ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Του τα είπαμε όλα αυτά, του είπαμε ότι αντί να κάνει αυτό μας κοροϊδεύσε και μετά από 4 μέρες έφερε αυτό που έφερε. Τέλος πάντων του εξηγήσαμε όλα αυτά τα πράγματα. Να πω στην ουσία, όσον αφορά αυτή την τροπολογία που πήγε να φέρει ο παπάς την Παρασκευή το απόγευμα. Είπε ότι το μήνυμα το πήραμε, θεωρώ ότι μίλαγε και για το ΣΤΕ, είπε ότι δεν θα υπάρξει καμία τροπολογία μέχρι την Κυριακή, μετά δεν ξέρω και μετά αν έρθει, δεν ξέρω αν είναι έτσι και όλα αυτά. Θεωρώ ότι και αυτοί οι άνθρωποι σαν να ψάχνουν να δούνε τι θα κάνουν και πώς θα απεγκλωβιστούν από αυτή την κατάσταση, γιατί φαίνονται εγκλωβισμένοι. Εμείς ξαναλέω, όπως λέμε σε κάθε συγκέντρωση και διαμαρτυρία μας, ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Συνεχίζουμε τους αγώνες μέχρι να τελειώσει και να μην πέσει μαύρο σε κανένα κανάλι. Ξαναζητήσαμε για τους εργαζόμενους του ΜΕΚΑ να ο πρόεδρος της Βουλής, ο Βούτσης, να ξαναπάρει, να κάνει κινήσεις, να πληρωθούν οι άνθρωποι. Του τα είπαμε όλα από την αρχή, μας είπαν ότι το μήνυμα το πήραμε, μιλάτε σε ανοιχτά αυτιά και κάτι τέτοια. Εμείς, ξαναλέω, χωρίς να έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν, συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Ο επόμενος που θα πάει να ξαναμας δουλέψει, σαν τον κύριο Παπά, ο οποίος πήγε να φέρει μια τροπολογία, ενώ άλλα μας έλεγε μετά από 4 μέρες μας έφερε άλλα, θα την πληρώσει πολύ άσχημα. Όταν ο πρόεδρος θέλει να συνάντηση με τον Τσίπρα, πότε θα γίνει? Για την τριμερή, τι είπανε που μας είχαν πει για την τριμερή? Η συνάντηση με τον Τσίπρα, πότε θα γίνει? Ζητήσαμε ραντεβού πάλι με τον Πρωθυπουργό και στον κύριο Βούτση. Θα το μεταφέρει και θα μας πει. Όχι, τίποτα δεν μας κάνει. Τίποτα. Φαίνονται ότι έχουν μπερδέψει, μήπως ότι... Τίποτα. Εντάξει, εμείς συνεχίζουμε, παλεύουμε να βρεθεί λύση για όλους τους εργαζόμενους σε όποιο κανάλι και να δουλεύουν. Γιατί δεν πετάμε κανένα στη θάλασσα. Είτε δουλεύει στο ΜΕΚΑ, είτε στο ΕΕ, είτε οπουδήποτε. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανένα να το πετάξουν στην καταιγίδα στη θάλασσα. Είμαστε μαζί, είμαστε ενωμένοι, συνεχίζουμε τον αγώνα μας και όποιος θέλει και τολμήσει, ας παίξει με τις οικογένειές μας. Αυτό το μήνυμα μας δηλαδή. Καλά τους είπες. Μπράβο. Πρόεδρος Ξένος θα μιλήσει. Αδερφή, περιέγραψε... Μας ενημερώσει που δεν μας ήξερε που είναι τυχαία. Περιέγραψε με τυχαρίς αυτά που έγιναν μέσα στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την ιστορία είναι ότι η αγωνιστική κινητοποίηση που ξεκίνησε πρέπει να συνεχιστεί, διότι όλα είναι στο τραπέζι. Η μοναδική περίπτωση να διασωθεί αυτή η υπόθεση και να φτάσουμε σε ένα αίσιο τέλος που να μην υπάρξει ούτε ένα συνάδελφος εκτός, είναι αυτός ο τρόπος, η κινητοποίηση η οποία εμπόδισε και έστειλε το μήνυμα στην πολιτική ηγεσία ότι δεν μπορεί να φέρνει τροπολογία σαν το παράθυρο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε και να είμαστε καθημερινά έξω και στα μετερίζια, διότι όλη αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ ρευστή. Μπορεί να πήρε το μήνυμα και από το ΣΤΕ και από την κινητοποίηση για την τροπολογία, αλλά τίποτα δεν έχει κερδιθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να συνεχίσουμε και να είμαστε κάθε μέρα έξω και να στέλνουμε το μήνυμα ότι δεν θα μείνει ούτε ένας εκτός. Αυτά ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ο νόμος Παπά δεν είναι το πρόβλημα. Δεν ζητάμε απόσυρση του νόμου Παπά, κύριε Πρόεδρε. Δεν ζητάμε απόσυρση του νόμου Παπά. Ο νόμος Παπά δεν είναι το πρόβλημα. Η τροπολογία, από ό,τι μας είπαν εμέσως πλην σαφώς, δεν πρόκειται να καταδεθεί στο αμέσως προσεκάνει. Μετά από όλες τις συγκεντρώσεις που κάναμε, τις επιτυχημένες κατά την άποψή μου, ο μοναδικός τρόπος να αποτρέψουμε το μαύρο στα κανάλια και να μείνει κανείς εργαζόμενος στον δρόμο
είναι, είστε μάλλον εσείς, στον δρόμο καθημερινά, με καθημερινό αγώνα, γι' αυτό το έσχος να σταματήσει. Μπράβο. Και νομίζω ότι, όπως λέει εδώ πέρα η Κατερίνα Μαγδονάκη, από δρόμους ξέρουμε πάρα πολύ καλά 27 χρόνια. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας πετάξει στον δρόμο. Όχι. Είμαστε 2.000 οικογένειες. Μπράβο, έχουμε δύναμη και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Να το βάλετε όλοι στο μυαλό σας. Αλλά εδώ, όταν τα σωματεία σας φωνάζουν, θα είστε παρόντες. Μόνο έτσι μπορούμε να βρούμε άκρη.